να τα χαρίσει αν τα πάρει σε κάποιο ίδρυμα, στο ευθύμιο κέντρο, στο χαμόγελο του παιδιού, σε κάποιους που τα έχουν ανάγκη. Θέλει τα 300 χιλιάρικα για να τα διαχειριστεί όπως αυτός πιστεύει, ως εισόδημα δικό του, σε μια εποχή που οι βουλευτές είναι στο στόχαστρο της κοινωνίας και μπορώ να πω με κάτι ενέργειες αντίστοιχες σαν αυτές του κύριου Κόλλια, δικαίως είναι στο στόχαστρο της κοινωνίας. Ο κύριος Κόλλιας λοιπόν ζητάει 300.000 ευρώ. Ζητάει 300.000 ευρώ για μια αξιολογική κρίση του Δημάρχου, ο οποίος η κοινωνία βεβαίως το έχει αυτό, το έχει κρίνει θετικά και αυτονόητο ήταν από την πλάτη δικιά μου να πει ότι ο κύριος Κόλλιας εκφράζει τα συμφέροντα των εταιριών εμφιάλωσης. Για ποιο θέμα? Όταν βγαίνει 4 ημέρες πριν από την πρώτη Κυριακή των δημοτικών εκλογών και καταθέτει επερώτηση εσπευμένα στο ελληνικό κοινοβούλιο και μιλάει μέσα για ακαταλληλότητα του νερού της Κορίνθου, τι περιμένει από το Δήμαρχο? Τι περιμένει από αυτόν που έχει υποχρέωση να προασπίζει τα συμφέροντα του κορινθιακού λαού, να προασπίζει και την υγεία του, να το δεχθεί έτσι? Όταν ο Δήμαρχος ξέρει ότι όλο αυτό το διάστημα η δημοτική επιχείρηση και ο ίδιος προσωπικά έχουν κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να έχουν οι Κορίνθοι και οι Κορίνθιες άριστο νερό, ποιοτικό, αλλά και υγιεινό στις βρύσες τους, τι πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η αντίδραση? Η αντίδραση ήταν αυτονόητη. Ο κύριος Κόλλιας κάποια στιγμή, επειδή τώρα προσπαθεί να πει ότι εγώ ποτέ δεν μίλησα για καταλληλότητα του νερού ή ήμουν ευπρεπής, μπορείτε να μου πείτε τι σημαίνει η άκφρασή του? Οι δημότες Κορίνθου δικαίως ανησυχούν για την ποιότητα του νερού. Σκοπίμως δεν χρησιμοποιώ τη λέξη πόσιμο, διότι μετά από όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν πράγματι το νερό είναι κατάλληλο. Τι σημαίνει η έκφραση «σκοπίμως δεν χρησιμοποιώ τη λέξη πόσιμο»? Ο κύριος Κόλλιας είναι υποκριτής. Ξέρετε πολύ καλά και εσείς οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης, γιατί σε ένα κατάστημα που συνάζει ο κύριος Κόλλιας, εδώ στο κέντρο της Κορίνθου, συνήθως συνάζετε και εσείς οι εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ακόμα και την ημέρα που έκανε την επερώτηση, το σερβίρισμα από πλευράς καταστήματος προς τον ίδιο ήταν με νερό από τη βρύση. Τι υποκρισία, αλήθεια. Επί μήνες τον βλέπουμε να πίνει νερό από την βρύση και παραμονές των εκλογών, 4 μέρες πριν από τις εκλογές, να δηλώνει υποκριτικά ότι υπάρχει κίνδυνος για την υγεία, ότι το νερό δεν είναι πόσιμο και ήταν υποχρέωσή του να το κάνει εσπεσμένα έτσι, 4 μέρες πριν από τις εκλογές. Στην προσπάθειά του αυτή χρησιμοποιεί και κάποια στελέχη από τη δημόσια διοίκηση και βεβαίως και γνωστό δημοσιογράφο εντός παρενθέσεων της πόλης της Κορίνθου, για τον οποίο βεβαίως έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Το ερώτημα λοιπόν που πλανάται είναι το εξής. Πιστεύει ο κύριος Κόλλιας ότι η αντιπαράθεση θα πρέπει να γίνεται στα πολιτικά δικαστήρια? Πού θίχθηκε? Βεβαίως και είναι δικαίωμα του Δημάρχου και του κάθε πολίτη και του απλού πολίτη να κάνει αξιολογικές κρίσεις για τον Δήμαρχό του, τον Βουλευτή, τον Δημοτικό Σύμβουλο. Και βεβαίως είναι δικαίωμά μου και εμένα να εκφράζω την αξιολογική κρίση ο κύριος Κόλλιας ότι είναι ακατάλληλος να εκπροσωπεί τον κορινθιακό λαό. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα έχει πρόβλημα στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές ο κύριος Κόλλιας. Γιατί ως Κορίνθιος ξέρω πολύ καλά ότι ο κύριος Κόλλιας είναι 4η χρονιά βουλευτής Κορινθίας, είναι περίπου 4,5 χρόνια μάλλον για την ακρίβεια βουλευτής Κορινθίας. Εμείς δεν έχουμε αντιληφθεί ούτε μία θετική παρέμβασή του για ένα έργο, για μία δράση που αφορά τον Δήμο Κορινθίου. Και αν πάμε και πιο πίσω, δεν έχουμε αντιληφθεί ακόμα και όταν ήταν στέλεχος πρωτοκλασάτου της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, να βοήθησε έστω και ελάχιστα τον Δήμο Κορινθίων και τη σημερινή Δημοτική Αρχή, αλλά και την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Ποιες παρεμβάσεις έχει κάνει? Ακόμα και στα δύσκολα, όταν μιλάγαμε για τον Καλλικράτη και την προσπάθειά μας, το μόνο που βρέθηκε είναι να πει στη Βουλή ότι η αδικία που υπάρχει
είναι ότι το Λουτράκι πρέπει να λέγεται Δήμος Αγίων Θεοδόρων Λουτρακίου και Περαχώρας. Αυτή ήταν η δική του τοποθέτηση. Καμία λοιπόν ενέργεια, καμία πρωτοβουλία δεν έλαβε όλα αυτά τα χρόνια για να στηρίξει μια προσπάθεια ενός Δήμου που θέλει να βελτιώνει καθημερινά την ποιότητα ζωής των κατοίκων, που θέλει να αναπτυχθεί. Να θυμίσουμε τη σιωπή του σε ζητήματα κορυφαία όπως είναι το λιμάνι της Κορίνθου. Να θυμίσουμε τη μη ευαισθησία του σε ένα σωρό πράγματα που απασχόλησαν εδώ το Δήμο Κορινθίων, αλλά δεν είχε καμία μα καμία παρέμβαση να στηρίξει μια συνολική προσπάθεια, ακόμα και όταν ήταν αυτή η προσπάθεια ομόφωνη από πλευράς Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Κόλλιας λοιπόν, όσο και να νομίζει ότι όλα αυτά θα περάσουν στα ψηλά γράμματα, θα πρέπει να αντιληφθεί και θα αντιληφθεί πολύ σύντομα ότι είναι κρινόμενος, είναι απολογούμενος για το ότι δεν έκανε όλα αυτά τα χρόνια για το μεγάλο καλλικρατικό Δήμο Κορινθίων ή για τους παλιούς επιμέρους δήμους που σήμερα συγκροτούν τον καλλικρατικό Δήμο Κορινθίων. Είναι υπόλογος γιατί με τη μη δραστηριότητά του όλα αυτά τα χρόνια ουσιαστικά δεν έχει συμβάλει, δεν έχει εκπροσωπήσει τους κατοίκους του καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων, δεν έχει εκπροσωπήσει αυτό που λέμε εμείς τα απλά συμφέροντα του Δήμου Κορινθίων, τα οποία κατά ανάγκη εμείς δεν ζητάμε να τα εκπροσωπήσει εις βάρος κάποιων άλλων περιοχών. Ζητάμε να τα εκπροσωπεί το κάθε μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου συμπληρωματικά σε σχέση με την υποχρέωση να στηρίζει και τα συμφέροντα του υπόλοιπου νομού. Δεν ζητάμε να στηρίζει τα συμφέροντα του Δήμου Κορινθίων απέναντι στα συμφέροντα κάποιου άλλου Δήμου. Εμείς ζητάμε να στηρίζει το Δήμο Κορινθίων και να στηρίζει και τους υπόλοιπους Δήμους του νομού. Αν πιστεύει ότι αρκεί μόνο μία αντιπολιτευτική ρητορική για να εκπληρώνει τα καθήκοντά του, αυτό λοιπόν έχει παρέλθει. Ο κόσμος το βαρέθηκε. Βαρέθηκε να ακούει κάποιους να αντιπολιτεύονται σκληρά μια κυβέρνηση και όταν γίνεται κυβέρνηση οι ίδιοι να ακούει τη σιωπή τους ή την αδιαφορία τους στα προβλήματα. Μια κλασική περίπτωση αυτού του πολιτικού κατεστημένου που πεθαίνει είναι ο κύριος Κόλλιας. Ο κύριος Κόλλιας που νομίζει ότι σε λίγο καιρό θα μπορέσει να εκπροσωπήσει και σαν βουλευτής σε ενδεχόμενη πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς λοιπόν στην αυτοδιοίκηση λέμε όχι σε τέτοιες λογικές που έχουν οδηγήσει το δημόσιο βίο της χώρας σήμερα σε μεγάλη κρίση, έχουν οδηγήσει τη χώρα στον γκρεμό της καταστροφής. Και βεβαίως όλοι αυτοί που εκφράζουν το παλιό και κυρίως ο κύριος Κόλλιας θα πάρουν την απάντηση στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές. Δεν θέλω να κάνω απολύτως κανένα σχόλιο. Η διαφορά μου δεν είναι ούτε με τον Δήμαρχο ούτε με την Δημοτική Αρχή. Είναι καθαρά προσωπική. Λυπάμαι που υποχρεώθηκα να προσφύγω στη δικαιοσύνη προκειμένου να προστατεύσω την προσωπική μου υπόλοιψη και της οικογένειάς μου. Σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό μέρος, δεν είναι δικά μου θέματα. Αυτά, όπως γνωρίζετε, τα ρυθμίζουν δικηγόροι. Θα έχω να σας πω κάτι όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και υπάρξουν τελεσίδικες αποφάσεις. Το μόνο που έχω να πω στους Κορίνθιους είναι ότι ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι το νερό της πόλης είναι ακατάλληλο. Θα αγωνιστώ και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι ώστε να γίνουν τα απαραίτητα έργα στην περιοχή των πηγών της Δρίζας, ώστε οι Κορίνθες και οι Κορίνθιοι να απολαμβάνουν το πιο πολύτιμο αγαθό της φύσης που είναι το νερό. Ναι, αλλά δεν θα φτάσει στη δικαστήρια αυτή η υπόθεση ή υπάρχει... Δεν έχω να σας πω απολύτως τίποτα. Ο Δήμαρχος στην συνέντευξή του μας είπε ότι ο κύριος Κόλλιας που λέει ότι το νερό της Κορίνθου είναι κατάλληλο, κάθε μέρα λέει πει νερό από την πόλη. Ποτέ, σας επαναλαμβάνω, νομίζω ότι ήμουν σαφής, ποτέ δεν έχω ισχυριστεί ότι το νερό που φτάνει στις βρύσες των Κορινθίων είναι ακατάλληλο.
υπάρχει το δηληστήριο, γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες, γίνεται η χλωρίαση. Αυτό το οποίο θα εξακολουθώ να ισχυρίζουμε είναι ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα στις πηγές της Δρίζας και θα συνεχίσω τον αγώνα μου για να υπάρξουν και να γίνουν τα απαραίτητα έργα έτσι όπως ακριβώς τα προτείνει και η ίδια η ΔΕΙΑΚ. Δεν έχετε κάνει το Δήμο Κορινθίων, λέει, τόσα χρόνια, 4,5 χρόνια που είστε βουλευτής, ούτε μία επιρώτηση, μία να κάνετε κάτι το Δήμο Κορινθίων. Δεν απαντώ σε τέτοιου είδους επισημάνσεις, καθότι το έργο μου, η παρουσία μου στη Βουλή γίνεται γνωστή καθημερινά μέσα από τις τηλεοράσεις και μέσα από τις εφημερίδες, αλλά και από τα κανάλια που εσείς εκπροσωπείτε. Εγώ θέλω να επιμείνω λίγο, κύριε Κόλια. Υπάρχει πιθανότητα να φύγει αυτή η υπόθεση από τα δικαστήρια και να μπορέσετε να το βρείτε? Αν δηλαδή η αγωγή σας είναι κατά των αυτών που είπε εκείνες τις μέρες ο κ. Παναδικός που σας έβρισε και είπε ότι είστε επικίνδυνος. Πιστεύετε ότι πρέπει να βάλω την υπόλοιψή μου σε διαδικασία εκτόσεων, σε θέματα που έχουν για να κάνουν με μένα προσωπικά, με την οικογένειά μου, με την προσωπική μου πορεία? Δεν μπορώ να κάνω εκτόσεις. Αν ο κύριος Δήμαρχος αποκαταστήσει την τιμή μου, βεβαίως και δεν έχω κανένα λόγο να προσφεύγω στα δικαστήρια. Συγκεκριμένη αγωγή για ποιο θέμα είναι? Είναι για τις κρίσεις που έκανε ο κύριος Δήμαρχος για μένα, για την θέση μου ως βουλευτή. Και το πιο βασικό είναι ότι εκπροσωπώ συμφέροντα εταιρεών εμφιάλωσης. Αυτό βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να τα αφήσω αναπάντητο. Και γιατί δεν λέει ο Δήμαρχος να ρωτείτε, ότι έχει ανάγκη, λέει, ο κ. Κολιάς, 700.000 ευρώ και δεν τα έκανε, λέει, ούτε λέει, για τα μάτια του κόσμου, να λέει ότι τα δίνει σε ένα ίδρυμα. Αυτό το έχω δηλώσει πριν από πολύ καιρό το συγκεκριμένο, ότι αυτά τα χρήματα θα πάνε σε ιδρύματα.